Σε καλωσορίζουμε στη διδασκαλία μας για τα πρότυπα σχολεία και τις υποτροφές των ιδιωτικών με ένα απολαυστικό θέμα, το θέμα 14, πάνω στους φυσικούς αριθμούς. Εάν λέει παιδιά, το διαβάζω, πολλαπλασιάσουμε έναν αριθμό. Τον πολλαπλασιάσουμε με τι? Τον πολλαπλασιάσουμε λέει με το 10, θα πάρουμε γινόμενο 500. Ποιον αριθμό θα παίρναμε εάν διαιρούσαμε τον αρχικό αριθμό με το 10? Λοιπόν, παιδιά, εμείς έχουμε έναν άγνωστο αριθμό, όπως λέει και η εκφώνηση. Έναν άγνωστο, να τον πούμε χ. Εάν αυτό τον αριθμό, λέει, τον πολλαπλασιάσουμε με το 10, θα πάρουμε 500. Παιδιά, το 500 τι είναι? Το 500 δεν είναι 50 φορές το 10? Αλλά ουσιαστικά εδώ μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο αριθμός που αν πολλαπλασιαστεί με το 10 και μου κάνει 500 είναι ποιος? Αυτός, παιδιά, ο αριθμός. Αυτός ο αριθμός είναι το... το 50, έτσι. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε πάρα πολύ εύκολα. Ωραία. Μας λέει τώρα ποιον αριθμό λέει θα παίρναμε. Θα παίρναμε. Ποιον αριθμό λέει θα προέκυπτε σαν αποτέλεσμα εάν διαιρούσαμε τον αρχικό αριθμό με το 10. Παιδιά, όταν λέει τον αρχικό αριθμό εννοεί το 50. Παιδιά, αν διαιρέσουμε το 50 δια του 10, το 10 στο 50 πόσες φορές χωράει? 5 φορές δεν χωράει. Άρα ο αριθμός που θα παίρναμε αν διαιρούσαμε το 50 που είναι αρχικός αριθμός δια του 10 είναι το 5. Άρα η σωστή απάντηση είναι το β. Λοιπόν, παιδιά, άγνωστος αριθμός. Ευθείες, αντίστοφες πράξεις. Αντίστοφες, δηλαδή διαχειριστήκαμε και τον πολλαπλασιασμό και την αντίστοφη πράξη του, τη διαίρεση. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζουμε με ηρεμία και μελέτη και στόχευση τη διδασκαλία μας στο πρότυπο ανός.gr και με την επικοινωνία και μεταξύ μας θετική αλληλεπίδραση συνεχίζουμε μαζί προς την επιτυχία. Να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε καλή δύναμη με υγεία και καλή επιτυχία. Να είστε πάντα καλά όλα τα παιδιά. Καλή συνέχεια.